ΑΕΚ. Βασικά το καλό τώρα φάνε να μην νικήσει η ΑΕΚ, γιατί φάνει ισοπαλία και βέβαια έχει πλάκα να βγει ισοπαλία. Οπότε για να δούμε αν θα νικήσει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΑΕΚ. Όχι και ΠΑΟΚ βασικά, γιατί η ΑΕΚ έχει 0 νίκες. Οπότε έβαλα και κάποιες μεταγραφές τώρα, δεν ξέρω αν θα μπουν, γιατί είναι και λίγο περίεργο. Οπότε θα βάλω Μπριζ Μάλμε, που δεν έχει πάει στην πραγματικότητα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, θα βάλω Σακτάρ. Σακτάρ. Ωραία, Σακτάρ μάλλον με Μπριζ, έτσι θα το κάνω. Και ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Για να δούμε. Καλό θα ήταν, όπως και το όπως είπα και πριν, να μην νικήσει. Όχι ότι έχω κάτι με την ΑΕΚ, απλά μη βγει ισοπαλία. Για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, που φέτος δεν κατάφερε να μπει Ευρώπη. Αν και έβαλα κάποιες μεταγραφές, να δούμε αν θα μπουν τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργο. Και από τον Ολυμπιακό έβαλα Μαρσέλο και Βρυσάλεκο και αυτά. Δεν έβαλα τώρα όλες, γιατί θα έκανα πολλή ώρα και κάνω ήδη πόση ώρα το βίντεο. Οπότε να δούμε αν μπήκανε πρώτα απ' όλα. Ωραία, Σακτάρ Μάλεμε Μπριζ. Μπριζ. Ωραία. Για να δω. Όχι ρε φίλε, δεν μπήκαν. Ωραία, νομίζω δεν γίνεται να τα βάλω στο τσουλού, δυστυχώς. Οπότε δεν θα μπουν οι μεταγραφές. Τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε λίγο το ρόστερ. Μάλλον στο τσουλού δεν μπαίνουν, μόνο στο καρίρ. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί τώρα δεν παίζω καρίρ, παίζω κατευθείαν τσουλού. Οπότε θα πάμε με αυτά τα ρόστερ αναγκαστικά. Τι να κάνω. Ωραία, θα βάλω Ραούχο, Σιμάνσκι εδώ. Σιμόης. Θα βάλω Σιμάνσκι βασικά που παίζει και τώρα. Μοχαμάντι. Έχει κάνει πολλές αλλαγές, έτσι το ξέρω, αλλά αναγκαστικά έτσι θα πάμε τώρα. Βάλε Βράνιες. Βάλε Ρότα βασικά που παίζει. Στάνκοβιτς. Ωραία, πάμε έτσι να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλω και Λιβάι στον Άμραμπαντ. Για να δούμε. Δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν οι μεταγραφές όπως σας είπα, γιατί δεν παίζω career, μάλλον αυτό είναι. Οπότε ξεκινάμε, για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Πρώτο match, quick sim φυσικά, με τη Σακτάρ εντός έδρας. Για να δούμε. 2-3. Όχι ρε φίλε. Κρίμα, ωραίο match, δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Κάνουμε 0-1 με την ΑΕΚ. Ωραία, τώρα λογικά παίζουμε με Μπριζ. Για να δούμε. Το μεταξύ σε όλα τα τσουλού, σε όλα τα FIFA μέχρι τώρα έχουμε την Μπριζ. Για να δούμε αν θα πάρουμε το διπλό. Και χάνουμε ένα 0. Στο 1 το βάλε κιόλας ο Ντόστ. Ωραία. Κακό, κακό αποτέλεσμα. Οπότε δύσκολα θα βγει τρίτη, δεύτερη, βασικά σίγουρα δύσκολα. Θα το παλέψουμε για τρίτη. Μάλλον είναι πρώτη το μεταξύ, για να δούμε. Και έχει καλή ομαδία δηλαδή. 2-3, πάρα πολύ ωραίο διπλό. Ωραία, πού να έβαζε και τις μεταγραφές δηλαδή, που έχει πάρει Βίντα, Πινέδα και όλα αυτά. Τις έβαλα εγώ, αλλά δεν μπήκανε. Τώρα δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωραία, και είμαστε τέταρτη. Για να δούμε, εντός έδρας. 0-2, όχι ρε φίλε. Κακό. Αλλά μπορούμε να το παλέψουμε ακόμα. Για τρίτη σίγουρα, για δεύτερη δεν ξέρω. Ωραία, 7 πόντους έχει δεύτερη. Πρέπει να κάνουμε 2-2 τώρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε με τη Σακτάρ. Πω, τι μάνας με πάτησα. Για να δούμε αν θα πάρουμε το διπλό. 0-1. Ωραία. Πολύ καλό διπλό και αν νικήσουμε παίζει να έχουμε πιθανότητες να βγούμε και δεύτερη. Για να δούμε. Τώρα θα είμαστε τρίτη λογικά. Τέταρτη ακόμα. Ωραία, αν νικήσουμε όμως μπορεί να βγούμε. Είμαστε όλοι κοντά. Ακόμα και με το πρώτο δεν είμαστε και πολύ μεγάλοι. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Οπότε αν πάρουμε τη νίκη παίζει να περάσουμε. Για να δούμε. Όχι ρε φίλε. Και έχασε πέναλτι ο Κρικόβιακ. Δεν το πιστεύω. Έλα ρε. Ωραία, δυστυχώς δεν περνάμε. Και έγινε ο Κρικόβιακ ακόμα, δεν το δω αυτό τι να είναι. Ωραία, τέταρτη. Δυστυχώς και τα πήγαμε καλά, ρε φίλε, 6 βαθμοί. Πότε βγήκε τέταρτη. Ωραία, δεν τα πήγαμε καλά, δυστυχώς. Πάμε τώρα σε νέο. Με το ΠΑΟΚ. Όχι, με Παναθηναϊκό βασικά, έτσι είναι η σειρά. Ωραία, πάμε να βάλουμε Μάλμε. Σάλτσμπουργκ. Τι γίνεται. Σάλτσμπουργκ δεν είχα βάλει, ναι. Ωραία. Και βάζουμε Παναθηναϊκό για να δούμε αν θα κάνει την έκκληση και νικήσει το challenge.
Ωραία, για να πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ΕΚ δεν θα νικήσει, εκτός αν βγουν όλοι τέταρτοι, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε λογικά τώρα ή Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός θα κερδίσουν. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα που έχει πολύ καλύτερο ρόστερ φυσικά στο FIFA. Οπότε για να δούμε. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή και πριν με την ΑΕΚ είχαμε στο 21 κακό ρόστερ, αλλά περάσαμε. Ωραία. Για να δούμε το ρόστερ λίγο στα γρήγορα. Οι μεταγραφές δεν έχουν μπει όπως σας είπα, οπότε θα παίξουμε με το περσινά ρόστερ. Και τις κυρίες FIFA 22 είναι. Οπότε Ξενόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης έχει φύγει, Αγιούμπ, Λούγκβιστ έχει φύγει, Μαουρίσιο έχει φύγει, Διούδης είναι ακόμα αλλά δεν παίζει, Χατζηγιοβάνης έχει φύγει, Αλεξανδρόπουλος έχει φύγει, Μπρινιόλι έχει μείνει, θα αφήσω Μπρινιόλι, Κότσιρας, Βέλεθ, βάλω Πούγκουρα που έχει, γιατί έχει φύγει ο Βέλεθ, Χουάνκαρ, Πέρες, Διαφάνης ο οποίος έχει φύγει κι αυτός, τώρα δεν ξέρω τι να κάνω, θα τα αφήσω έτσι τώρα αναγκαστικά αφού δεν μπήκαν οι μεταγραφές, δεν μπορώ να κάνω κάτι, Καρλίτος, Σαϊτόρ. Ωραία, το ξέρω ότι είναι εντελώς αλλιώς τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί δεν είναι το μάτς με Σάλτσμπουργκ. Για να δούμε. 1-3! Όπα, όπα, όπα. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά και με καλή ομάδα. 1-3. Για να δούμε αν θα κάνει την έκπληξη ο Παναθηναϊκός και θα περάσει. Ωραία. Μάλλον τώρα εντός έδρας. Δεν είναι και πολύ δύσκολο μάτς. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι, 0-1. Δεν πειράζει. Νομίζω κρατιόμαστε ακόμα τρίτη. Μπορεί και δεύτερη. Για να δούμε. Είμαστε ακόμα. Ωραία, ισοβαθμούμε τη Μάλμε. Η Σάλτσμπουργκ 0 πάλι. Για να δούμε. Βρίζει εκτός, δύσκολο μάτς. Είναι και πρώτη. Για να δούμε. 1-3, ναι ρε φίλε. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Φανταστεί να βάζαμε ας πούμε και το σποράρι και ο Μπερνάρ δεν είναι στο FIFA έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μπορούσα να το βάλω. Πότε είμαστε πρώτοι στη σοβαθμία με την Breeze, αν νικήσουμε έχουμε πιθανότητες όντως να βγούμε πρώτοι. Για να δούμε. Breeze εντός. 1-1, δεν είναι κακό αποτέλεσμα, καθόλου κακό αποτέλεσμα, γιατί είμαστε ακόμα στην πρώτη θέση. Πιστεύω θα περάσουμε, αν όχι πρώτοι θα περάσουμε σίγουρα πιστεύω. Για να δούμε. Πόσους πόντους έχει τρίτη Σάλτσμπουργκ, ισοβαθμία με Μάλμε. Αν νικήσουμε, πιστεύω περνάμε, μπορεί και πρώτη. Για να δούμε, θα κάνουμε το θαύμα. 0-3, κακό αποτέλεσμα. Ωραία, έστω νομίζω παραμένουμε ακόμα στη δεύτερη θέση. Μην το φεϊλάρουμε τώρα, θα είναι κρίμα. Ωραία, όχι ρε φίλε, πέσαμε τρίτη. Λοιπόν, ένα πόντο διαφορά με την πρώτη. Μάλμε που είναι τέταρτη, αν νικήσουμε μπορεί να περάσουμε. Όχι μπορεί, αν νικήσουμε περνάμε σίγουρα. Για να δούμε. Please. Αλλιώς τέλειωσε. 1-2, ναι ρε φίλε. Απίστευτη ανατροπή. Στο τέλος ενώ, στο μάτσο όχι νικήσαμε. Δεν κάναμε ανατροπή. Και περνάμε νομίζω. Εκτός αν έγινε τώρα. Αν έγινε κανένα χ, παίζει να μην περνάμε. Για να δούμε. Περνάμε, πω. Εντάξει, θα αποκλειστούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά καταφέραμε έστω σε ένα FIFA να περάσουμε τον Παναθηναϊκό. Βγήκαμε δεύτερη. Ναι, ήρθε χ νομίζω το μάτι. Οπότε εντάξει. Αν είχα και Σάλτσμπουργκ, παίζει να ήταν και καλύτερα γιατί θα βγαίναμε πρώτοι. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Θα αποκλειστούμε λογικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά καταφέραμε και περάσαμε. Νομίζω δεν έχουμε περάσει μόνο με το ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Δεν έχουμε περάσει με αυτούς δύο. Ωραία, για να δούμε. Αν θα γίνει κανένα θαύμα που δεν νομίζω. 2-2! Όχι ρε φίλε, το βάλουμε στο 88. Δεν το πιστεύω ρε. Τρομερό αποτέλεσμα. 2-2 με την Bayern. Εντάξει. Λογικά θα αποκλειστούμε και πάλι, αλλά πραγματικά τεράστιο. Τεράστιο αποτέλεσμα. Και το βάλαμε και στο 88. Κρίμα. Φαντάζει να πάρουμε κανένα διπλό τώρα. Και τελευταίο μάτς λογικά. Εκτός αν γίνει κανένα διπλό. 3-1 και προηγηθήκαμε, δεν το πιστεύω ρε φίλε. Ωραία, δεν πειράζει όμως, θα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ακόμα και την Bayern κοντράραμε. Κήρυξαμε ισοπαλία στο πρώτο ματ. Ωραία, αποκλειστήκαμε και με τον Παναθηναϊκό. Και αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρασε δεύτερος, αν δεν περάσει θα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Οπότε για να δούμε αν θα κάνει την έκπληξη ο Παναθηναϊκός και θα νικήσει το challenge ή αν θα νικήσει το φαβορί που ήταν ο Ολυμπιακός ήδη από την αρχή.
Ωρα βάζουμε Σάλτσουρ, γιατί δεν μπαίνει. Ωρα βάλε Μάλμε. Έλα, ωρα. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να περάσει και να νικήσει το challenge. Πιστεύω μπορεί να βγει δεύτερος. Αν βγει δεύτερος όμως τώρα το πάμε με τους πόντους αναγκαστικά. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω δεν θα έχει μπει ο Μαρσέλο και όλα αυτά τώρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να μπουν οι μεταγραφές. Αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ωραία, για να δούμε. Ωραία, πήραμε τον Ολυμπιακό τώρα. Το ΠΑΟΚ θα τον έχουμε τελευταίο. Τώρα δεν πειράζει, πήρα τον Ολυμπιακό. Ξέχασα το ΠΑΟΚ τώρα που ήταν τρίτος. Κανονικά δεν πειράζει. Ωραία, πάμε τελευταίο με το ΠΑΟΚ. Και αυτός κοντράρει. Ωραία, γιατί έχει το Καρβάγιο. Έχει πέσει 69 ο Καρβάγιο. Έχει πέσει πάρα πολύ. Ωραία, για να δούμε. Ναι, δεν τη έκανα το. Δεν μπήκε ο Μαρσέλο και αυτά, δεν πειράζει. Ωραία, Φορτούνης φυσικά βασικός. Αν και στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο Νιεκούρου, τρομερό παλτό, μπαλόν, κουντέ βασικά, φαντικά, κανέ, κρίσον, σισε, καμαρά, ελαραμπή, βαλωμενά, καμαρά, έχει φάει μείον 2. Βάτσλικ, ωραία, μια χαρά είμαστε. Λάλα με το μείον 3. Θα αφήσω Λάλα αναγκαστικά τώρα. Σοκράτης Μανολάς, πάμε έτσι. Αριστερό μπακ Ρέαπτσουκ, θα βάλω τον Καμαρά στον Μπουχαλάκι που έχει φάει και αυτός downgrade. Γενικά έχουν φάει πολύ downgrade. Ωραία, θα αφήσω τον Γκάρι Ροντρίγκες που παίζει ακόμα. Φορτούνης και θα πάμε με Λαραμπή φυσικά μπροστά. Για να δούμε. Έχουμε πιθανότητες για να περάσουμε. Αν βγούμε πρώτοι, νικάει το Παναθηναϊκό. Και αν δεν νικήσει και ο ΠΑΟΚ, θα νικήσει το challenge. Για να δούμε. Εκτός με Σάλτσμπουργκ. Πρώτο μάτς 0-3. Οκ, όπου ξεκινάμε πάλι νομίζω με 0-3 όπως το προηγούμενο. Και νομίζω σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα τα πάει καλά. Πιστεύω θα είναι ο νικητής του challenge, για να δούμε. 0-3. Είναι λογικό να τα πάει καλύτερα. Μάλλον εντός, για να δούμε. 3-1, πάλι τριάρα. Και νομίζω ίσως παίζει και από τώρα να κλειδώνει. Όχι, δεν κλειδώνει τίποτα από τώρα, αλλά νομίζω ήδη βγάζει πολλά συμπεράσματα ότι θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Ωραία. Ναι, η Μπρίζ έχει κάνει και αυτή δύο στα δύο, οπότε θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θα περάσουμε πρώτη ή δεύτερη, αυτό είναι το θέμα. Και δεν έχω βάλει και ο Μαρσέλο και αυτά, θα τα δει να τα βάζα. 2-2, δεν νικάμε. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε το χ, ισοβαθμούμε στη πρώτη θέση με την Μπρίζ και θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λογικά, νίκη κοιμάμε και είμαστε πρώτοι. Ωραία, ξανά με την Μπρίζ εντός έδρας αυτή τη φορά. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. 4-2, νικάμε. Πάλι ο Λαραμπίδιο γκολ και ο Λάλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Νομίζω ακόμα είναι Ολυμπιακό, αλλά δεν τον έχει κόψει εντελώς. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός ο παίκτης. Κρίμα που έχει πέσει τόσο. Και νομίζω θα βγούμε και πρώτοι, αν νικήσουμε αυτό και μαθηματικά πρώτοι. Οπότε, αν νικήσουμε, είναι νικητής του challenge. Βασικά είναι και ο ΠΑΟΚ, οπότε. Ωραία, νικά ο Ολυμπιακός και είναι πρώτος. Ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα βγει πρώτος, αλλά δεν λέω ακόμα ότι νίκησε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όχι νωρίς. Μπορεί να κάνει το θαύμα ΠΑΟΚ, ποτέ δεν ξέρεις. Πότε λογικά πρώτος ο Ολυμπιακός. Νομίζω και να χάσει πάλι πρώτος είναι. Και παίρνει και το διπλό. Πραγματικά τα δύο τελευταία ο Ολυμπιακός πάει πάρα πολύ καλά. Στα άλλα που πήγαινε και καλύτερα στην πραγματικότητα δεν πάει καλά. Ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή στο 19-20 που κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από φέτος και πέρυσι. Βασικά φέτος δεν πήγε τσουλίτσια, ούτε πέρυσι πήγε. Ωραία λοιπόν. Και πρώτος χώρος Λαραμπή με τον Ρονάλντο. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό γιατί ο Ρονάλντο δεν παίζει Champions League, αλλά δεν πειράζει. Οπότε με Ίντερ πάρα πολύ δύσκολο και βγήκαμε και πρώτοι. Στο group στη Ίντερ ποιος βγήκε πρώτος, αυτό θέλω να δω. Η Ράλ. Καλύτερα που δεν είχαμε με Ράλ. Οπότε πολύ δύσκολο, αλλά δεν το αποκλείω να περάσουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Έλα γάμο. Ωραία. Νομίζω το καλύτερο, η καλύτερη πορεία θα είναι στο 16. Εκτός να νικήσουμε για να δούμε αν θα πάρουμε κανένα διπλό. 0-2! Τι γίνεται! Πω! Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα μην γκελάρουμε στο δεύτερο μάτς, θα είναι πολύ κρίμα να μην περάσουμε. 0-2 την Ίντερ. Απίστευτο. Και ο Ελαραμπή είναι πρώτος σκόρερ. Δεύτερος βασικά, μαζί με ο Ρονάλντο είχε ένα παραπάνω.
για να δούμε, έστω και αν χάσουμε ένα 0 δεν μας πειράζει. Μην χάσουμε κανένα 3-0, θα είναι πολύ κρίμα τώρα. 2-3 περνάμε, ναι ρε φίλε, απίστευτο, και περνάμε στους 8. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Περνάμε, αν και με ήττα δεν μας νοιάζει καθόλου. Και να δούμε ποιον περνάμε στα προημιτελικά. Ολυμπιακός City πέρασε, United Pop. Α, είναι και αυτή λοιπόν. Άγιαξ, καλά, οι ομάδες είναι απίστευτα δύσκολες όλες. Όλες μιλάμε, ούτε μία δεν είναι μέτρια. Ούτε καν μέτρια. Και περνάμε Liverpool όπως με την Nike. Ωραία. Ποτέ δεν ξέρεις, μην νικήσουμε και τη Liverpool, για να δούμε εκτός αν θα γίνει το θαύμα. 2-1, εντάξει, δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε έστω. Και τελευταίο μας, ποτέ δεν ξέρεις, μπας και νικήσουμε κανένα 2-0 και πάμε μη τελικά τσουλού. Και Liverpool εντός, για να δούμε αν θα γίνει το θαύμα. 2-3, εντάξει, το προσπαθήσαμε έστω και προηγηθήκαμε. Πολύ καλά, νομίζω θα είναι νικητής του Challenge Ολυμπιακός. Νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να τον φτάσει. Πολύ δύσκολα. Οπότε πάμε και με τον ΠΑΟΚ να το κάνουμε. Και η καλύτερη πορεία μέχρι στιγμής, στους 8, πέρασε την Ίντερ. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν περίμενα να πάμε και καλύτερα από όταν άρχισα το Challenge. Μάξ στους 16 περίμενα να πάμε. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πάμε στους 8. Δεν το περίμενα από την αλήθεια. Ωραία, βάλε Salzburg. Και το ΠΑΟΚ που με ένα θαύμα θα μπορέσει να νικήσει το challenge. Ο ΠΑΟΚ στο 19 νίκησε στο πρώτο FIFA, από τότε δεν έχει ξανανικήσει. Rest of World. Και πάμε να κλείσουμε το βίντεο που λογικά θα βγει πολύ μεγάλο. Πείτε μου αν σας άρεσε η ιδέα. Οπότε ο Ολυμπιακός πήρε τα δύο τελευταία FIFA. Αν το πάρει και αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε για να πάμε και τελευταία ομάδα με το ΠΑΟΚ. Και θα είναι και τελευταίο FIFA το Ολυμπιακό, όπως είπα πριν, εκτός αν αλλάξει κάτι. Θα είναι κρίμα να μην είναι όμως, γιατί είναι και πολύ Ολυμπιακοί. Τώρα ειδικά που πήρε και το Μαρσέλο, κακό αυτό από την EA. Τώρα αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες θα το δούμε, αν και είναι δύσκολο. Ωραία, να δούμε και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης που έχει φύγει. Μιχαλίδης, Ελκαντούρη. Ωραία, Πασχαλάκη θα αφήσουμε στο τέρμα. Λίρα G δεξιά, δεν βάζω Σάστρε. Κρέσπο Βαρέλα τώρα, βάζω Μιχαηλίδη που παίζει. Θα βάλω πάλι Σίτλαν και έχει φύγει τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, βάζουμε Σβάμπ, Ντάγκλας Αγκούστο. Άκπομ έχει φύγει, πάμε με Ολιβέρα που παίζει κιόλα. Άσε τον Μπίσεσβαρ και Ζίβκοβιτς, δεν έχει κακή ομάδα ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω μπορεί να πέρασει, αλλά αν και στους 8 δεν νομίζω να πάει προς Ολυμπιακός. Για να δούμε, πρώτο ματς Σάλτσμπουργκ εκτός. Κυνηγάει το θαύμα ο ΠΑΟΚ. 2-1, όχι ρε φίλε, κρίμα. Αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Για να δούμε. Μάλμε εντός. Αν δεν το πάρουμε αυτό, νομίζω και όχι και τυπικά. Όχι ρε φίλε. Κρίμα, δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ. Βασικά δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα, αλλά πολύ δύσκολα πλέον. Πάρα πολύ δύσκολα να περάσουμε. Πόσους πόντους έχουν άλλοι, 3-3-6. Αν πάρουμε σε νίκες, ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε. Αν δεν νικήσουμε και εδώ, τα πράγματα είναι τρομερά δύσκολα και όντως είναι. Οπότε σχεδόν και τυπικά ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει. Οπότε, αν χάσουμε και εδώ, ο Ολυμπιακός θα νικήσει το challenge. Απ' την άλλη, εντάξει, ήταν το φαβορί ξεκάθαρα. Νομίζω και τυπικά ο ΠΑΟΚ έχει χάσει. Έχει αποκλειστεί. Ειδικά αν δεν νικήσει τώρα. 1-3, ναι. Οπότε δεν έχει καν νόημα να τα παίξει το μάτς, αλλά θα τα παίξω να δούμε τι θα κάνει. Οπότε νικητή στο challenge ο Ολυμπιακός, πήγε στους 8, πέρασε την Ίντερ. Αν και στα πρώτα δύο FIFA στο 19 και τα 20, και το 20 ειδικά στο 20, τα πήγε πάρα πολύ κακά. Ο Παναθηναϊκός βασικά, αν πάμε με θέσεις, πρώτος θα είναι ο Ολυμπιακός, δεύτερος ο Παναθηναϊκός που πέρασε στους 16, τρίτη ΑΕΚ, αν και ΑΕΚ δεν νίκησε. Αλλά οπότε δεν θα το πάρω για πόντο στην ΑΕΚ. Πότε η ΑΕΚ βγήκε τελευταία και πέρασε, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πόντο το 19. Αν και εδώ τα πάει πάρα πολύ κακά. Παίζει να μην πάρει, πήρε μια νίκη. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτή ήταν, όχι σειρά, βίντεο ήτανε. Οπότε, αποκλειστήκαμε, 4 βαθμοί, 4 βγήκαμε. Οπότε, πείτε μου αν θέλετε να κάνω κάτι παρόμοιο με ελληνικές ομάδες ή και με άλλες ομάδες. Ειδικά τώρα που το Limit δεν έχει και πολύ hype μέχρι να βγει το 23. Οπότε αυτό το βίντεο, νικητής του Challenge Ολυμπιακός, δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτος ΠΑΟΚ και τέταρτη ΑΕΚ. Οπότε αν σας άρεσε like, sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.